1.530 δενδρίλια κάναμπις εκρίζωσαν από την περιοχή του Κουρνά αστυνομική της Κρήτης και μικρότερο αριθμό δενδριλίων σε διάσπαρτες φυτείες σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας που άρχισε νωρίς το πρωί σε περιοχές του Αποκόρωνα, του Μυλοποτάμου και του Μαλεβιζίου. Είχαμε και συλλήψεις, μία εξ αυτών έγινε μέσα σε χασισοφυτεία. Επιστρέφουμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη, η οποία έχει περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Βίκη. Μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είχε πολλά χρόνια να πραγματοποιηθεί στο νησί υπό την ομπρέλα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης και στην προκειμένη περίπτωση υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Άρχισε πολύ νωρίς το πρωί σε περιοχές του Αποκόρωνα, στο Μυλοπόταμο, σε Λιβάδια και Πέραμα για την ακρίβεια, όπως επίσης και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε. 1.530 δενδρύλια εκρίζωσαν οι αστυνομικοί από μεγάλη χασισοφυτεία στον Κουρνά Αποκορώνου, ενώ εντοπίστηκαν και μικρότερες χασισοφυτείες με 20-30 δενδρύλια και οι αστυνομικοί προχώρησαν, όπως ανέφερε Κατερίνα, σε 4 συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στη χασισοφυτεία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα δεύτερο άτομο εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα και φέρεται να εμπλέκεται με την συγκεκριμένη φυτεία, όπως και 2 ακόμα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά σε 4 ακόμα άτομα κριτικούς, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι. Μέχρι αυτή την ώρα περιμένουμε το επίσημο δελτίο φυσικά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση που μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη, δεδομένου ότι αναζητούνται ακόμα από τις αρχές άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Να θυμίσω τέλος ότι ήταν αρχές Ιουνίου όταν εντοπίστηκαν ακόμα 1.050 δενδρύλια στην Κίσαμο, ήταν σε θερμοκήπιο και σε αποθηκευτικό χώρο και μιλάμε για την δεύτερη μεγάλη φυτεία που εντοπίζεται το φετινό καλοκαίρι στην Κρήτη. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ.